εκεί μένει, είναι το σπίτι εκείνου που ξεκλήρισε την οικογένειά του. Και πληροφορίες και διάφορα πράγματα. Είναι κάτι που θα τους ακολουθεί. Ανακυκλώνονται στην τοπική κοινωνία. Μη σου πω, θα τους ακολουθεί και για τις επόμενες γενναίες. Και για τα παιδιά που θα έρθουν. Βέβαια, το ότι αρκετός κόσμος το συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία και ότι η οικογένειά του είναι μαζί του τώρα. Οφείλεται βεβαίως στην αυτοκτονία του. Διότι αν δεν είχε αυτοκτονήσει, θεωρώ ότι δεν θα ήταν κανένας κοντά του στο εδόλιο. Ή να τον στηρίξει εάν είχε μείνει μόνος του και είχε στείλει στον άλλο κόσμο την οικογένεια. Γιατί νομίζω, ότι έχει σίγουρα να κάνει όμως και με το ότι βγήκε προς τα έξω. Γιατί ξέρει έχει λυτρωθεί τοπική... βέβαια με την αυτοκτονία. Ναι. Έχει αλλά σωστό. Η τοπική κοινωνία ξέρει ότι είχε μια γυναίκα που τον μείωνε, που τα μεταφέρθηκαν αυτά. Είχε μια γυναίκα, για παράδειγμα, και μια κακιά πεθερά. Οπότε λοιπόν έχει θυματοποιηθεί στην τοπική κοινωνία τώρα που το θέτεται ως ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της τυπικής ακολουθίας των εγκλημάτων αυτών της συγκρουσιακής βίας είναι η υποτίμηση του ανδρισμού. Ναι. Δηλαδή πολλές φορές, και δεν ξέρω τι διαναμίχθηκε στον τελικό καυγά, προφανώς. Τι ακούστηκε το ξημέρωμα της Δευτέρας από τη σύζυγο προς αυτόν. Ποια ήταν αυτή η κουβέντα που απασφάλισε, έτσι. Αυτή η κουβέντα που έκανε το κλικ και τον οδήγησε, γιατί αυτό λέγαμε πριν, ότι δεν γίνεται ο άνθρωπος αυτός να ξύπνησε το πρωί με πρόγραμμα στο μυαλό του να κάνει αυτό το πράγμα το βράδυ.